Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ηρόδοτο τον Μιλτιάδους, ο οποίος είναι μαζί μας. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος έχει παρακολουθήσει και έχει περιγράψει τα περισσότερα από τα παιχνίδια της τελικής φάσης. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος έχει πλέον σφαιρική άποψη, σφαιρική γνώμη για το τι ακριβώς συμβαίνει στους τελικούς. Ηρόδοτε, καλό σου απόγευμα. Γεια σου Πανίκο, χαιρετίσματα σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε έναν τέταρτο τελικό. Ο Κεραυνός έκανε την νίκη στο Κώστας Παπαέλληνας, κερδίζοντας την ΑΕΚ και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω αν περίμενες καταρχήν αυτή την μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι, γιατί έχουμε δει την ΑΕΚ να κερδίζει με μεγάλες διαφορές. Έχουμε δει τον Κεραυνό να κερδίζει επίσης με μεγάλη διαφορά. Τι είναι αυτό που παίζει ρόλο, Ηρόδοτε, δημοσιογραφικά, στην εξέλιξη των τελικών? Δεν μπορώ να πω ότι περίμενα μεγάλη διαφορά, όμως περίμενα τον Κεραυνό να βγάλει αντίδραση. Η ομάδα του Κεραυνού φέτος από την αρχή της χρονιάς παίζει, παίζει στο κόκκινο, διότι είχε τα προκριματικά του Basketball Champions League, ναι, από το φθινόπωρο που έκανε και την ιστορική επιτυχία. Στη συνέχεια πήρε την πρωτιά στη regular season, γενικά είχε μια πολύ καλή χρονιά. Κάπου τις τελευταίες εβδομάδες ο Κεραυνός έδειξε να κολλάει, αρχής γενομένης από τον τελικό κυπέλλο που ηττήθηκε από την ΑΕΚ. Από εκείνο το παιχνίδι θεωρώ ότι ο Κεραυνός ίσως να επηρεάστηκε και ψυχολογικά. Η ΑΕΚ ανέβηκε, από την άλλη ένιωσαν στην Λάρνακα ότι μπορούν να επικρατήσουν τον Κεραυνού, να πάρουν τον τίτλο. Και φτάσαμε στη σειρά των τελικών, όπου η ΑΕΚ έκανε δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια, σπάζοντας και την έδρα του Κεραυνού στον πρώτο τελικό. Γι' αυτό όμως περίμενα ότι στον τρίτο τελικό ο Κεραυνός θα έβγαζε αντίδραση, και αυτό έγινε χθες. Ο Κεραυνός ήταν καλύτερος από την αρχή του αγώνα, με πολύ καλή άμυνα, με πολύ ενδιαφέρουσα τακτική. Τακτική είχαν και οι δύο ομάδες, αλλά του Κεραυνού θεωρώ ότι ήταν αυτή που κάνει τη διαφορά στην αρχή του αγώνα και τους έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και το οποίο στη συνέχεια διατήρησαν μέχρι τέλους και πήραν αυτή τη νίκη με 20 πόντους διαφορά. Εντάξει, το παιχνίδι σε δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ προσπάθησε να μείωσε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Όμως ο Κεραυνός γενικά χθες ήταν καλύτερος. Ναι. Ξέρεις, σε κάτι ρώτονται. Νωρίτερα μιλάγαμε με τον Παναγιώτη τον Γιαναρά, ο οποίος μας είπε ότι ο Κεραυνός έχει καλύτερο ρόστερ, έχει πιο γεμάτο. Πιο γεμάτο ρόστερ. Αυτή ήταν νομίζω η έκφραση που χρησιμοποίησε. Γιατί δεν κατάφερε ο Κεραυνός να βγάλει αυτό το γεμάτο του ρόστερ στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και το έβγαλε στο τρίτο? Ήταν μόνο θέμα ψυχολογίας? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, αν και ο coach Γιαναράς είναι πάρα πολύ πιο αρμόδιος από μένα, ξέρει καλύτερα το άθλημα προφανώς, και το roster της ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει γεμίσει πάρα πολύ με την προσήκη του Μανολόπουλου. Ο Κεραυνός είχε το πλεονέκτημα ενός τέταρτου ξένου, του Anthony King ουσιαστικά, που παίζει με κυπριακό διαβατήριο. Όμως ναι, πλέον και η ΑΕΚ, βλέπουμε και τα στιγμή ότι ο Μανολόπουλος έδωσε την ασίστ σε αυτή τη φάση, την πάσα. Ο Μανολόπουλος είναι, θεωρώ, έχει γεμίσει και αυτό το roster της ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έχουν Κύπριους έμπειρους διεθνείς. Δεν μπορώ να πω ότι ο Κεραυνός είναι πιο γεμάτη ομάδα. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σου, θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι, πώς σου βγαίνει το παιχνίδι και πώς το εκμεταλλεύεσαι στη ροή του αγώνα. Διότι στους τελικούς έχουμε δύο ομάδες, κατά τη δική μου γνώμη, ισοδύναμες. Και στο τέλος της ημέρας παίζουν λεπτομέρειες. Δηλαδή, χθες ο Κεραυνός του βγήκαν κάποιες φάσεις στην αρχή, κάποιες άμυνες. Ξεκίνησε το παιχνίδι με μηδενικά λάθη, δηλαδή είχε νομίζω 2-3 λάθη στο ημίχρονο. Και αυτό του έδωσε το πλεονέκτημα να πάρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να πάρει την νίκη. Ναι. Φυσικά. Ναι, φυσικά η ΑΕΚ είναι μια έμπειρη ομάδα, ξέρει πώς να διαχειριστεί και την νίκη και τις νίκες μάλλον που είχε σημειώσει νωρίτερα στην σειρά των τελικών, αλλά και τώρα πολύ περισσότερο έχει την εμπειρία να διαχειριστεί, θεωρώ σωστά, και την χθεσινή, την προχθεσινή αποτυχία. Και πλέον να πάει σε ένα ακόμη παιχνίδι στην Λάρνακα, με σκοπό να το σφραγίσει στη δική της έδρα. Ναι. Να ξεκινήσω πρώτα με κάτι που είπε χθες ο προπονητής του Κεραυνού, μιλώντας τον Αντώνη τον Κατσαρό, τον συνάδελφο που ήταν, ναι, στο σχολείο μαζί μου στο παιχνίδι. Είπε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ρωτήθηκε πρώτα απ' όλα τον Αντώνη, αν η διαφορά στο σκορ, δηλαδή 20 πόντοι, θα παίξει ρόλο στον τέταρτο τελικό.
Από την αρχή ο coach είπε ότι όχι, ούτε να το σκεφτείτε, είναι ένα νέο παιχνίδι, όλα ξεκινούν από το μηδέν. Και είχε απόλυτο δίκαιο, διότι πηγαίνοντας τώρα στη Λάρνακα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ΑΕΚ, που ήταν και το κομμάτι της ερώτησής σου, θεωρώ ότι θα έχει περισσότερη πίεση, κατά τη γνώμη μου. Διότι πλέον καλείται να υπερασπιστεί την έδρα της, γνωρίζοντας ότι αν δεχθεί εκείνη το break, τότε ξανά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Κεραμνού, στο πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο Στρόβολο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα έχει περισσότερο πίεση το Σάββατο. Όμως η ΑΕΚ είναι μια ομάδα, εκτός από τους τέσσερις πολύ καλούς ξένους που έχει, έχει πάρα πολύ εμπειρούς Κύπριους. Ναι, ο Σιδόπουλος και ο Ιάκωβος Παντελή κυρίως είναι δύο εξαιρετικά εμπειροί παίχτες σε αγώνες τίτλου. Την ίδια στιγμή υπάρχουν όμως και νεαροί παίχτες όπως είναι ο Γιάννης ο Γιάνναράς, που είναι παιδιά που είναι νεαρότερα, ο Μαντοβάνη, που όμως μπορούν να κρατήσουν την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα έχει ο Κεραμνός λίγη περισσότερη πίεση, όμως ξανά είναι αυτό που είπα και στην δεύτερη ερώτηση. Όλα παίζουν ρόλο και πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πώς θα του βγει ο αγώνας στην πορεία. Δηλαδή, πώς θα ξεκινήσει, θεωρώ, το παιχνίδι. Αυτό θα παίξει ρόλο το Σάββατο. Μακάρι πάντως, Ηρώδοτε, να δούμε μια μεγάλη έτσι σε διάρκεια σειρά τελικών. Και να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος στο τέλος να κερδίσει και το πρωτάθλημα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τους δύο τελικούς, για τον τελικό που έγινε, αλλά και για αυτόν που έρχεται. Ποιες άλλες προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε, Ηρώδοτε? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Κάποια στοιχεία που κράτησα από τους δύο πρώτους τελικούς και δεν το είδα χθες που μου άρεσε είναι η παρουσία των Κυπρίων. Εδώ βλέπω ο Μαντοβάνης στην φάση πώς πανηγύρισε εκεί με το 5. Η ΑΕΚ στα πρώτα δύο παιχνίδια είχε στο πρώτο τελικό τον Ιάκο Παντελή και θα πω και για τον Σάιμον σε αυτή τη φάση που μόλις είδαμε το τρίποντο φάουλ. Στο πρώτο τελικό είχε τον Ιάκο Παντελή να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Στο δεύτερο τελικό τον Ανδρέα Σιζόπουλο να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και η ΑΕΚ έκανε το 2-0. Χθες η ΑΕΚ δεν πήρε τις βοήθειες που θα ήθελα από τους Κύπριους της. Πάλεψαν κάποιοι από τους ξένους όπως ο Μπέιντε, ο Σνάιντερ και ο Ντέιβις. Όμως από τη στιγμή που οι Κύπροι δεν πήραν πάνω τους στην ομάδα, στο τέλος της ημέρας αυτό έβλαψε την ΑΕΚ. Ενώ άρα θεωρείς, Ηρώδοτε, ότι X-Factor, κλειδί τέλος πάντων στη σειρά των τελικών είναι οι Κύπροι? Ναι, θεωρώ πως ναι, διότι τους ξένους της ομάδας τους ξέρουμε. Οι δύο οι ομάδες έχουν, να πούμε, παρόμοιο στυλ ξένων. Ναι, έχουν εξαιρετικούς point guard, τον Ρόρι και τον Σνάιντερ αντίστοιχα. Έχουν πολύ καλή front line, όπως είναι η ΑΕΚ με τον Ντέιβις και τον Πέιντε. Ο Κεραμνός έχει τον Κινγκ που έρχεται από τον πάγκο και δίνει τρομερές βοήθειες και τον Βίλιαμσον κάνει πολύ καλή σεζόν. Εντάξει, ο Ροζέλ χθες ήταν τρομερός, 35 πόντους, ενώ η ΑΕΚ έχει και τον Μανολόπουλο που είναι ο τέταρτος ξένος. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι οι δύο ομάδες λίγο πολύ ξέρουμε τι θα δώσουν. Το X-Factor που είπες και εσύ θεωρώ ότι είναι η Κύπρη, γι' αυτό φάνηκε χθες, όπου ο Κεραμνός είχε ένα καλό Σάιμον που πήγε μέσα και έδωσε βοήθειες, ένα Ραζί που έβαλε πολλή ενέργεια στην άμυνα, ο Στυλιανού που έδωσε κάποιες βοήθειες. Αυτά έπαιξαν ρόλο, πράγματα που δεν τα είχε χθες η ΑΕΚ. Άρα περιμένω να δω και πώς θα εμφανιστούν οι Κύπροι το Σάββατο και να δούμε ποιος από τους Κύπριους θα πάρει πάνω την ομάδα. Γι' αυτό και δεν ξεγράφω την ΑΕΚ παρά το χθες τη μεγάλη ήττα, διότι έχει δύο Κύπριους που θεωρώ ότι κάνουν μεγάλη διαφορά. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος και ο Ιάκωβος Παντελή είναι δύο παίχτες που φέτος κάνουν φανταστική χρονιά, ειδικά ο Σιζόπουλος. Και μετά το χθες που δεν ήταν καλός, περιμένω ότι θα βγάλει αντίδραση ο ίδιος το Σάββατο. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει την ΑΕΚ από τη στιγμή που προηγείται και 2-1, από τη στιγμή που έχει κατακτήσει και το κύπελο κερδίζοντας τον τελικό τον Κεραυνό. Αν μη τι άλλο, έχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα, ακόμη και αν το παιχνίδι το προχθεσινό χάθηκε έτσι όπως χάθηκε από την ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι το φαβορί ακόμη, πανικό. Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Ξεκάθαρο αυτό. Παίζει στην έδρα του σε αγώνα τίτλου. Δηλαδή, αν κρατήσει την έδρα του, πάρει την νίκη μέσα στο κήπεδο, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι και το πλεονέκτημα. Όμως είναι και κάτι που είπα προηγουμένως, ότι θεωρώ ότι θα έχει και επιπλέον πίεση η ΑΕΚ, διότι ξέρει ότι δεν μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Διότι μετά όλα θα είναι από το 0 και θα έχει και την υποχρέωση να πάει δεύτερο break στο Στρόβολο. Νάστε. Ηρώδοτε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάββατο αγώνας στις 6 στο Κίτιον, ζωντανά από τη Σίτα Vision σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού.
Θα δούμε και πώς θα προσθεθεί και η υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα για το παιχνίδι. Αλλά στις 6 το Σάββατο στο Κίτιον, ο τέταρτος τελικός, καλό θα είναι να δούμε οι φίλοι του μπάσκετ, διότι περιμένω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, θα είναι ειδικά αυτός ο τελικός, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά όμως αυτός ο τελικός. Ρόδε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Καλό σου απόγευμα. Να σε καλά, Πανίκο. Καλή συνέχεια. Έγινε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον Ηρόδοτο των Μιλτιάδων. Κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει και το σημερινό μας επεισόδιο. Τζάμπολ. Νομίζω ότι ήταν και σήμερα μια πλούσια εκπομπή. Ταξιδέψαμε στο Κατάρ, ταξιδέψαμε στην Λεμεσό, στην Πάφο. Επιστρέψαμε στην Λευκοσία με τον Ηρόδοτο για να ολοκληρώσουμε και με τις εκτιμήσεις του για τον τελευταίο τελικό. Από όλους όσοι εργάζεται για να βγει στον αέρα και αυτή η παραγωγή για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας, για την εκπομπή Τζάμπολ. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι, και καλό τελικό να παρακολουθήσουμε.